Απρίλη του Αφέντου, με τα δεύτερη κίτρινη, κόκκινη. Για τα επόμενα 78 δευτερόλεπτα θα παίξει με παίκτη λιγότερο η ΑΕΚ. Ο Μάσα έχει πάει στη γωνία για την εκτέλεση, δεξί πόδι, δεξιά πλευρά. Μαχίες στην περιοχή για να πάρουν όλοι καλύτερη θέση. Μάσα εκτελεί ο Ιγκλέσιας, πέρασε η μπάλα, ο Σανκαρέ έπεσε, σήκω του βλέμμα ο Απέτρου. Θα βγει με γροθιές ο Μπαρόχα και ο Μπαρανότε χάνει τον κοντρόλ. Χαμντανή στο πλάι για τον Λουί. Τρίτο λεπτό του εξτραχρόνου. Ο Μάσα με το αριστερό θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Η κεφαλιά απομάκρυνση από τον Άρθρο και επιθετικό φάουλ. Εδώ η προηγούμενη φάση. Βάλε μετά την κόντρα στο Σανκαρέ. Ο Απέτρου είναι ξανά δίπλα στη φάση και λέει παίζεται σε αυτή την μονομαχία που είχε με τον Άρθο. Και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα του Παπαπέτρου. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-0. Εδώ έχουμε ένταση μεταξύ Λαμπρόπουλου και Ιγκλέσιας. Ένταση για κάποιο λόγο εκεί στην μεσαία γραμμή, δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι στη σημερινή πάντα νωρίτερα, στο κόρνερ. Ο Λαμπρόπουλος πάντως είναι έξαλλος. Είδατε εδώ τι έγινε στην επανάληψη. Πάμε στον Πανούλη Βουλιατζάκη. Όταν ήταν τον προπονητή ΣΑΚ, τον Γουστάβο Κοκέτ, τον είδαμε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα να δίνει πολλές φορές στους παίκτες που είναι στη μεσαία γραμμή. Από εκεί περίμενα σίγουρα περισσότερα και να είναι ικανοποιημένο. Τι άλλο μπορεί να έρθει. Creo que ellos plantearon el partido bastante defensivo, estaban contentos con los resultados, se nos complicó, había que estar muy finos en ciertas áreas. Partido cerrado, no hubo muchas chances, creo que... Gustavo Poyet. Ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι ήταν δίκαιο. Δεν μπορούσα να πάρω το αστέρα για τον Μάκη Χάμπο, να τον ακούσουμε. Δεν ξέρω τι γραμμάτι που είναι. Μισό λεπτάκι να χαιρετήσει ο κύριο Χάμπο τον κύριο Καφιέ. Είναι το ωραίο στιγμιότυπο το οποίο βλέπουμε αυτέ τι ωραίε στιγμέ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για να ενωθεί και όχι να δικάζει. Έλα και εγώ. Λοιπόν, ωραίε στιγμέ, ωραία. Λοιπόν, να πάμε αγωνιστικά. Είστε ευχαριστημένο από αυτό που είδατε μέσα σε μια εβδομάδα για την ομάδα σα. Πάρα πολύ ευχαριστημένο από τα παιδιά. Η αλήθεια είναι στον πρώτο που ήταν σε ολοκληρωμένο μάτς. Οπότε τα παιδιά του Πετροπέλου του Δημήτρου Γιάννη και οι δύο ομάδε ήταν πολύ καλά με την παιδεία. Δεν πήγαν βάσει. Και ο Ρώμα από τι ελεύθερε λίγο τα παιδιά πήγαν με τον Ισραηλίνο. Κάποιοι κατάλληλοι ξεκίνησαν, ξανά το μήκο κατά την Ελλάδα. Και εδώ κοιτάξαμε κάποιε καλέ ευκαιρίε που μπορούσαμε να κερδίσουμε και την πύλη απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Μάγκη Χάμπου από έναν βαθμό. Οι δύο αντίπαλοι, η ΑΕΚ η οποία έφτασε τους 50 βαθμούς, ο Αστέρας στους 34, έκοψε στη νίκη στην μία νίκη στους 3 βαθμούς στην διαφορά από τον Πανιόνιο που στην 5η θέση έχει 37. Ανάμεσα τους ο Παναθηναϊκός με 45 και ο ΠΑΟΚ με 38 με την συμπλήρωση της 25ης αγωνιστικής. Κάπως έτσι όπως το είπαν οι δύο προπονητές ήταν διεξήγησαν τα πράγματα στο παιχνίδι με την κατοχή να είναι οι πέντε μετρού της ΑΕΚ, να έχουν περισσότερο την μπάλα στα δικά τους πόδια, αλλά καμία από τις δύο ομάδες να μην έχει ξεκάθαρη ευκαιρία στο μάτς. Κάποια σούτ, κάποιες δύο μπάλες και καταφέρει να νικηθεί τον Μπαρόχα.